Πάντως είναι ευχάριστο που 2 η ώρα τα μεσάνυχτα έχετε κέφι. Καλό είναι αυτό. Ελάτε κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Κυρίτση, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλες τις ομιλίες αυτού του διημέρου και έχω καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, αλλά μου έχουν μείνει και κάποιες απορίες. Πρώτο συμπέρασμα είναι γιατί έγινε η πρόταση μομφής. Η πρόταση μομφής έγινε πρώτον διότι, και γι' αυτό συνέπεσε, μετά το τέλος τέταρτης αξιολόγησης και του μνημονίου, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε καμία απολύτως αφήγηση και έπρεπε να βρει. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο έγινε η πρόταση μομφής είναι ότι διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη το είδαν σαν μια προσπάθεια να πιαστούν από τα μαλλιά τους μπας και μπορέσουν να ρίξουν την κυβέρνηση θεωρώντας αδύναμο κρίκο του Σανέλ. Ο τρίτος λόγος ήταν ότι σε αντίθεση με αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα διχάσει τους Έλληνες για να ενώσει τους Σκοπιανούς, στην πραγματικότητα διχάζει τους Έλληνες για να ενώσει το κόμμα του. Διότι το κόμμα του αυτή τη στιγμή έχει απαχθεί από την ομάδα Σαμαρά, Γεωργιάδη και ΣΥΑ, δεν το ελέγχει και έκανε μια τέτοια απελπισμένη προσπάθεια, από την οποία προφανώς θα χάσει, διότι όταν κάτι δεν μπορείς να το εκφράσεις γνήσια, έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχω όμως και κάποιες απορίες. Το ένα είναι ποια είναι η θέση Νέας Δημοκρατίας. Διοργανώνεται ένα συλλαλητήριο αύριο. Διοργανωτής είναι ο κύριος Κυρανάκης. Είναι δικό σας συλλαλητήριο. Έχετε πει στους ανθρώπους που πάνε εκεί για το καθόλου Μακεδονία ότι δέχεστε το Μακεδονία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Δεν το έχετε πει. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Αύριο που όπως τα προηγούμενα συλλαλητήρια που έγιναν θα εμφανιστεί η Χρυσή Αυγή, unblock, 2.000 άτομα, στρατιωτικό περπάτημα, πανό σημαίας με την ηγεσία τους, πώς θα τους υποδεχθείτε και πώς πρόκειται να συνυπάρξετε μαζί τους ύστερα από αυτά τα οποία έγιναν σήμερα. Επόμενη απορία. Από την κυρία Μπακογιάννη και από τον κύριο Βορύδη, ο οποίος είναι εδώ, κατάλαβα ότι με πονηρό τρόπο είπανε ότι άπαξ και μονογραφεί αυτή η συμφωνία, υπογραφή από τον Κοτζιά, από εκεί και πέρα θα την τρέξετε κανονικά. Άρα μην δουλεύετε τον κόσμο. Το επόμενο που μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα, αλλά δεν βλέπω εδώ κάποιον που να μου φαίνεται αρμόδιος για να απαντήσει, ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Κουμουτσάκου ότι το 1993 για το Μακεδονικό έπεσε η κυβέρνηση και έρχεται και η σειρά της. Εγώ θέλω να ξέρω, η Νέα Δημοκρατία το 1993 με ποιον ήταν? Ήταν με αυτόν που φωνάζαν αλήτη προδότη Σαμαρά στις συγκεντρώσεις της Νέας Δημοκρατίας? Ήταν με τον κύριο Σαμαρά? Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσετε. Διότι αφορά και την ιστορία σας και αφορά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να σας προσεγγίζουμε. Να ξέρουμε αν μιλάμε σοβαρά ή αν είσαστε φτερός στον άνεμο. Η Νέα Δημοκρατία, από το 1974 και μετά, εν πάση περιπτώσει που υπάρχει, φτιάχτηκε από τον Καραμανλή με την προσπάθεια να γίνει ένα ευρωπαϊκό κόμμα. Αυτό το οποίο βλέπουμε 40 χρόνια μετά είναι ότι από ευρωπαϊκό κόμμα η Νέα Δημοκρατία μετατρέπεται σε κόμμα της βαλκανικής δεξιάς. Προωθεί μια εμφυλιοπολεμική εθνικοφροσύνη, μια εθνικοφροσύνη από τα καζίνο στο Γευγελί, μια εθνικοφροσύνη με φορολογική έδρα τη Βουλγαρία, μια εθνικοφροσύνη του Φραπόγαλου και των οπαδικών ραδιοφώνων. Αυτή είναι η πολιτική σας αφήγηση, όσο και αν προσπαθούν ορισμένα στελέχη σας, όπως ο κύριος Στασούλας, πάρα πολύ καλή ομιλία, να προσδώσουν κάποιο περιεχόμενο. Αυτό είναι. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αλλά επειδή υπάρχει ιστορική μνήμη, όσο και αν προσπαθείτε να πείσετε την ελληνική κοινωνία ότι η ιστορία ξεκινάει το 2015, η ιστορική μνήμη υπάρχει. Η ιστορική μνήμη, η οποία συνδέεται με την παράταξή σας, μας έχει οδηγήσει σε εθνικές καταστροφές. Θυμόμαστε τα προς την Άγκυρα που οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή, εσείς ήσασταν από πίσω. Θυμόμαστε το 1974 στην Κύπρο, κύριε Βορύδη, που πουλήσατε τη μισή Κύπρο στην Τουρκία. Και ακούσαμε και την Χρυσή Αυγή, είσαστε συγγενείς, η οποία το πρωί ήθελε πραξικόπημα. Προφανώς για να δώσει ενδεχομένως και τη μισή ελληνική Μακεδονία σε κάποια άλλη χώρα, διότι αυτή είναι η παράδοσή σας. Για να αποφύγουμε λοιπόν τέτοιου είδους κόλπα στο μέλλον, πρέπει να αποφύγουμε και να αποκρούσουμε την απάτη του εθνικισμού. Και ο τρόπος για να αποκρούσουμε την απάτη του εθνικισμού είναι να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που είπε
ο Σολωμός, ότι το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ότι είναι αληθινό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γυρίτση για την οικονομία στον χρόνο.